Μόνιμος βραχνάς είναι για τους κατοίκους της περιοχής το οικόπεδο που βρίσκεται στη διασταύρωση Βουλγαροκτώνου και Κολοκοτρώνη, αφού συχνά πυκνά μετατρέπεται σε σκουπιδότοπο παρά τις κατά καιρούς προσπάθειες να καθαριστεί. Ακόμη και σε αυτή την περίπτωση όμως, όπως μαρτυρούν τα πλάνα, το αποτέλεσμα κάθε άλλο παρά ικανοποιητικό είναι. Δεν βλέπουμε Δήμο. Δεν βλέπουμε να κάνει κάτι, ούτε να αξιοποιήσει αυτό το μέρος. Έχουμε μικρά παιδάκια, δεν μπορούν να παίξουν, παίζουν εδώ ούτε στην Αλάνα μπορούν να παίξουν, παίζουν από μέσα μεριά. Και έχουμε προβλήματα με τη γειτονιά. Mm-hmm. Τι παραπάνω. Είναι οι ίδιοι οι κάτοικοι που μαζεύουν όσο μπορούν τα σκουπίδια για να υπάρχει, να είναι το περιβάλλον παιδάκια, καθαρό. Υπάρχουν ζώα ψόφια, την άλλη φορά είχαμε μαζέψει γάτα ψόφια. Δεν έρχεται κανένας να ενδιαφερθεί να δει τι γίνεται εδώ πέρα. Κάποτε είχαν πει πως αυτό το χώρο θα τον κάναμε παιδική χαρά, δεν είδα κάτι. Εντάξει, λογικά πρέπει να είναι όμως να ανήκει σε κάποιον. Ας τον αγοράσουν. Τόσο έχουν κάνει. Αντιμετωπίζετε πρόβλημα με την δυσοσμία, υπάρχει θέμα τέτοιο? Κοίτα, αυτό δεν θα μπορούσα να το πω, γιατί είναι αυτοί που έχουν πρόβλημα θα είναι εκεί μπροστά. Mm-hmm. Εγώ εδώ που είμαι, όχι. Από αυτή την περίπτωση όμως βλέπουμε ότι και παρόλο που υπάρχουν δίπλα ακριβώς κάδοι, εδώ δεν ξέρω ποιος μπορεί να πετάει τα σκουπίδια, ίσως τα παιδάκια δεν τα πηγαίνουν στους κάδους. Από τα κρουασάν και αυτά είναι τα παιδάκια. Αλλά κάποιες στιγμές έβλεπαμε ανθρώπους από πάνω, επειδή είναι γεμάτοι κάδοι, να κάθονται στην ανηφόρα και να πετάνε τη σακούλα. Το έχω τύχει αυτό. Ωστόσο, μια διαφορετική διάσταση δίνει συμπολίτης, ο οποίος επισημαίνει όχι μόνο την ίδια την ευθύνη των δημοτών, αλλά δυστυχώς και την έλλειψη πολιτικής στη διαχείριση σκουπιδιών που σε άλλες χώρες συνεπάγεται θέσεις εργασίας. Ο κόσμος εδώ δεν ξέρει ότι από τα σκουπίδια και από αυτά ότι μπορούν να βγάλουν μεροκάματα, μπορούν να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας. Στη Γερμανία από τα σκουπίδια που βγάζουν τα χαρτιά χωριστά. Τα χαρτόνια χωριστά, τα πλαστικά χωριστά, πηγαίνουν και τα αγοράζουν. Πρώτες ύλες γίνονται από αυτά τα πράγματα. Έτσι μπορούν να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας εδώ στην Ελλάδα, οι οποίες έχουν και μέλλον. Εάν ο κάθε άνθρωπος πετάει εδώ πέρα ανεξέλεκτα, ενώ ξέρει ότι έχει κάποια αξία αυτό το πράγμα, δεν θα το πετάει. Θα το προσπαθεί να το βάλει κάπου σε μια αυτή, να έρθει ένα εργοστάσιο, να πάρει να δημιουργήσει θέσεις εργασίας. Αυτοί που τα περισυλλέγουν και αυτοί που θα πληρώνονται, διότι όλοι πληρώνονται από αυτό το αυτό, διότι το να το πετάξουμε. Σας πω ένα πράγμα. Μία σακούλα για να γίνει πλαστική σακούλα, αν τη βάλουμε στο χώμα, 100 χρόνια χρειάζεται για να διαλυθεί αυτή η σακούλα. 100 χρόνια. Άρα έναν αιώνα μία σακούλα, και όταν την πετάμε κάπου πρέπει να έχουμε τον έλεγχο. Εδώ στην Ελλάδα δυστυχώς δεν έχουμε τη συνείδηση την περιβαλλοντολογική που έπρεπε να την έχουμε, και είμαστε χώρα τουριστική που θα ανέβαινε και ο τουρισμός, δεν θα υπήρχε αυτός ο σκουπιδότοπος, η αξία θα ήταν μεγαλύτερη, να νοικιάσεις, να βγάλεις παραγωγικά και τα λοιπά. Τα τρόφιμα, τα φρούτα τα οποία κάνουμε εδώ, δεν υπάρχει χώρα που να συναγωνίζει το φρούτο που βγάζει η Ελλάδα. Από τη γη είναι ο Θεός μας, άλλος όπως έγινε. Γι' αυτό ο κόσμος πρέπει να καταλάβει ότι στο περιβάλλον θα πρέπει να το σέβεται, διότι σε αυτό ζει ο ίδιος. Υπάρχουν πολλοί σκουπιδότοποι στην πόλη παρόμοιοι με αυτόν εδώ. Δεν πρέπει ο κόσμος να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός, και πόσο μάλλον τα παιδιά, στο να μην πετάνε σκουπίδια κάτω? Το όλο θέμα, υπάρχουν πολλοί σκουπιδότοποι, αλλά θα πρέπει να παγιώσουν στη συνείδησή τους ότι δεν μπορεί να έχουμε να πάει άλλο με τα σκουπίδια να τα πετάμε. Καταντήσαμε η χώρα η οποία ήταν η πιο πολιτισμένη χώρα να είναι σκουπιδότοπος. Γιατί? Εδώ έχει αντίκτυπο στον τουρισμό. Έχετε δει στη θάλασσα και σε αυτά ή οπουδήποτε δείτε σκουπίδια, δεν υπάρχει κίνηση. Θέλεις να νοικιάσεις ένα διαμέρισμα και όταν δεις απ' έξω τα σκουπίδια που είναι, δεν πάει ο άλλος να νοικιάσει. Τι να νοικιάσει, λέει. Τι να έρθω να νοικιάσω, σκουπίδια είναι κτλ. Άρα θα πρέπει οι ίδιοι μας να συνειδητοποιήσουμε ότι πρέπει να τα έχουμε καθαρά. Και η καθαριότητα είναι μισή αρχοντιά. Μια πολιτική που δυστυχώς στην Ελλάδα είναι ακόμη ζητούμενο, αφού το μόνο που εισπράττουμε είναι η έλλειψη συνείδησης από πλευράς πολιτών και αδιαφορίας από πλευράς πολιτείας, η οποία μόνο εξαγγέλει χωρίς ποτέ να υλοποιεί σοβαρές πολιτικές για το περιβάλλον.